το ορφάνωμα παιδιών. Η αρχή και το τέλος μιας επανάστασης. Λέγεται ότι είναι αληθινή. Ότι δηλαδή ήταν αναπόφευκτη. Ή ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί. Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, η Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος έδωσε την ευκαιρία στους τελειόφοιτους σπουδαστές της να παρουσιάσουν μπροστά σε κοινό αποσπάσματα από τις διπλωματικές τους εξετάσεις. Είναι το Οξυγόνο του Ιβάν Βρυπάγεφ. Είναι ένα έργο που μου άρεσε από την αρχή που το διάβασα. Έχει να κάνει με την πίστη της νέας γενιάς η οποία έχει χαθεί μέσα σε μια εποχή κρίσης και μεταμοντερνισμού. Και στην ουσία θέλει να αφυπνίσει κατά κάποιον τρόπο αυτό το έργο και είναι πολύ δυναμικό, θέλει κάτι να πει πολύ δυνατά και γι' αυτό μου άρεσε και θα ασχοληθώ. Τρίτο έτος της Δραματικής Σχολής, από φοιτό φέτος, και παρουσιάζω ένα απόσπασμα από το Μια Εποχή στην Κόλαση, του Ρεμπό, το αίμα του κακού. Το βρήκα εξαιρετικά επίκαιρο, ήθελα να μιλήσω μέσα από αυτό, να μιλήσω γι' αυτό και έτσι το παρουσιάζω εδώ πέρα. Αυτό που έχω ετοιμάσει είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο του Έρμαν Έσε, το οποίο είναι ένα παραμύθι, ας πούμε, ένα κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο. Στην εκδήλωση οι φοιτητές παρουσίασαν μεταξύ άλλων έργα του Ζορζ Μπατάι, του Αρθούρου Ρεμπό, του Σαμουέλ Μπέκετ και του Γιώργου Χρονά. Το θέατρο είναι ένα επάγγελμα που δεν είναι από τα πρώτα που θα σε καλύψουν βιοποριστικά 100%. Πιο πολύ πρέπει να το αγαπάς και γι' αυτό και να τα ακολουθήσεις. Και γι' αυτό μάλλον οι περισσότεροι, όπως και εγώ, γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτό το επάγγελμα. Με γεμίζει, μου αρέσει πολύ, θέλω να πω στον κόσμο κάτι, θέλω να πω τη δική μου ιστορία, ας πούμε. Το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος σύσσωμο αγκάλιασε τους φοιτητές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διατυπώσουν το δικό τους προσωπικό βλέμμα. Η τελική εξέταση γίνεται με το κοινό. Δηλαδή, να δούμε, γκελάρουν, μπορούν, αντέχουν, έχουν το κουράγιο, όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε και μια άλλη δυσκολία σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, κάθε παιδί πρέπει να επιλέξει ένα κείμενο που προτιμά, να πρωταγωνιστήσει, να το σκηνοθετήσει, να το σκηνογραφήσει, να βάλει τη μουσική, να τα κάνει όλα. Νομίζω ότι είναι καλό να βγαίνουν οι σπουδαστές και από τη σχολή που είναι και ακόμη και χωροταξικά είναι λίγο μακριά στη Μονή Λαζαριστών η σχολή, οπότε εδώ στο κέντρο της πόλης και σε ένα ζωντανό κατάστημα μπορούν να ζυμωθούν καλύτερα με την υπόλοιπη κοινωνία και την νεολαία. Κάποια αποσπάσματα από αυτές τις εργασίες θα δειχτούν εδώ να μετρήσουν και τα ίδια τα παιδιά τι είναι αυτό που κάνουν, να δούμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Καβάλα στα λογό του πήγαινε προς τη Σαξονία με μία ντουζίνα πουλάρια, όλα γερά.